Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προβλέψεις για την οικονομία της Κύπρου επαναβεβαιώνει την σταθεροποίηση και την δυναμική πορεία της κυπριακής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι με το κύρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφεται ότι αφού έχουν αποκατασταθεί οι ισορροπίες και αυτά είναι οι αριθμοί για τους οποίους μιλούμε εδώ στην Κύπρο, προβλέπεται ότι στο επόμενο διάστημα η κυπριακή οικονομία αποκτά σιγά σιγά δυναμική ανάπτυξη. Με αυτές τις προβλέψεις μπορούμε να αναμένουμε ότι όπως η ανεργία έχει ήδη μειωθεί στο 12%, μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε στόχο μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας. Έχει ασκήσει και σήμερα κριτική ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, λέγοντας ο κύριος Άντρος Κυπριανού ότι αυτό το οποίο προσφέρει η κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι απευκταίο για τον κυπριακό λαό και ότι το ΑΚΕΛ μπορεί να είναι η εναλλακτική επιλογή. Την επιλογή του ΑΚΕΛ την έχει δοκιμάσει ο κυπριακός λαός με την κυβέρνηση Χριστόφια από το 2008 μέχρι το 2013, που ήταν η χρεοκοπία της χώρας. Επομένως, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο κυπριακός λαός στις κάλπες στις 22 Μαΐου θα θέλει να γυρίσει πίσω σε εκείνη την εναλλακτική επιλογή, τις πολιτικές Χριστόφια-ΑΚΕΛ, που ήταν οι πολιτικές της χρεοκοπίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι εφόσον η Τουρκία εκπληρώσει και τις υπόλοιπες 5 νομοθετικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, τότε θα μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρουν τις αποφάσεις, τις τελικές αποφάσεις για το ζήτημα των θεωρήσεων, για την απελευθέρωση της βίζας των Τούρκων υπηκόων. Μέχρι τότε η θέση της κυπριακής κυβέρνησης παραμένει σταθερή. Η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προκειμένου να συζητάμε είτε για αυτήν την απόφαση σχετικά με τις θεωρήσεις, είτε γενικότερα για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριος Τούσκ, έχει παρατηρήσει ότι η Τουρκία έχει κάνει τον τελευταίο καιρό θεαματική πρόοδο. Εμείς εδώ, στην Λευκωσία, αν όχι θεαματική, τουλάχιστον περιμένουμε από την Τουρκία την πρόοδο εκείνη που χρειάζεται, ούτως ώστε να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις για να μπορεί να υπάρξει μια λύση στο κυπριακό ζήτημα και η απελευθέρωση της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα. Είναι με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να λυθούν και πολλά ακαθόδη θέματα στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.